Πρόσβαση στη διαίσθησή μας, μέσα από ασκήσεις, μέσα από έναν τρόπο βιωματικό, ώστε να εκπαιδευτούμε ή καλύτερα να επανεκπαιδευτούμε στο να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτό το τεράστιο ενεργειακό πεδίο εσωτερικής σοφίας. Σοφίας δηλαδή που έχουμε ήδη μέσα μας, γιατί όλοι έχουμε διαίσθηση, γεννιόμαστε με αυτό, είναι κάτι φυσικό και οργανικό, αλλά λόγω των εμπειριών μας, λόγω του τρόπου που μεγαλώνουμε, λόγω της ανατροφής μας, χάνουμε αυτή την πρόσβαση στη διαίσθησή μας και τώρα σε αυτή τη σειρά ασκήσεων πάμε να επανεκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας στο να ξανααποκτήσουμε αυτή την πρόσβαση, αυτό το δρόμο, αυτή τη μορφή επικοινωνίας με τη διαίσθησή μας. Σήμερα στις ασκήσεις μας, νούμερο 20, άρα εβδομάδα νούμερο 20, θα μιλήσουμε για την καθοδήγηση. Ζητώ καθοδήγηση. Τι σημαίνει ζητώ καθοδήγηση? Πρώτα απ' όλα, άφησε αυτή τη φράση να ταξιδέψει μέσα σου. Πες δηλαδή από μέσα σου αυτές τις λέξεις, ζητώ καθοδήγηση. Πες τες μέσα σου, πες τες απ' έξω σου. Θέλω να ακούσεις τον ήχο της φωνής σου να λέει αυτές τις λέξεις. Ζητώ καθοδήγηση. Και έλα να κάνουμε μια άσκηση μαζί. Συγκέντρωσε την προσοχή σου στην καρδιά σου. Γιατί χρειάζεται να είσαι σε επαφή με την καρδιά σου. Ανέπνευσε μέσα από την καρδιά σου. Σαν να μπορείς να παίρνεις αναπνοές από θέση καρδιάς. Ρίξε το βλέμμα σου μέσα στην καρδιά σου και γιώσου μέσα στην καρδιά σου. Μέσα σε μια καρδιά αγνής, αθώας, καλοσύνης. Και φαντάσου, από αυτή τη θέση, να ξαναλες αυτές τις λέξεις. Ζητώ καθοδήγηση. Και αναρωτήσου, από ποιον άραγε ζητάς καθοδήγηση? Τι σημαίνει ζητώ καθοδήγηση? Ζητάμε καθοδήγηση μέσα από τη θέση καρδιάς, από τη διαίσθησή μας, από τη φωνή της εσωτερικής μας σοφίας. Ζητούμε καθοδήγηση από τους καθοδηγητές μας. Ποιοι είναι οι καθοδηγητές μας? Η ενέργεια του συλλογικού ασυνείδητου, ό,τι γνώση υπάρχει, ό,τι σοφία υπάρχει, ενεργειακά κινείται μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο, στο οποίο έχουμε όλη μας πρόσβαση, αποκτώντας πρόσβαση στη διαίσθησή μας. Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι τελικά να αποκτούμε πρόσβαση στην ενέργεια του συλλογικού ασυνείδητου. Άρα το ζητώ καθοδήγηση είναι σαν να απευθύνουμε μια πρόσκληση, ένα κάλεσμα για στήριξη, βοήθεια και προστασία από ό,τι υπάρχει. Ζητώ καθοδήγηση. Ζήτησε λοιπόν καθοδήγηση από αυτή την τεράστια πηγή ενεργειακής σοφίας του συλλογικού ασυνείδητου. Μέσα στην οποία πηγή σοφίας, μέσα στο οποίο συλλογικό ασυνείδητο, βρίσκονται όλοι οι πρόγονοί σου, όλοι οι πρόγονοί μας. Για φαντάσου λοιπόν, για να μπορέσεις να συνδεθείς λίγο καλύτερα ενεργειακά με αυτή τη μορφή εσωτερικής σοφίας που βρίσκεται στο συλλογικό ασυνείδητο, φαντάσου κάποιον προγονό σου.
τον οποίο εμπιστευόσουν, αγαπούσες. Και κάλεσέ τον, κάλεσέ την. Από θέση καρδιάς. Ζητώ καθοδήγηση, ζητώ προστασία. Η προϋπόθεση για αυτού του τύπου την καθοδήγηση είναι το να βρεθούμε στη θέση καρδιάς. Να βρεθούμε σε θέση καρδιάς, να προσγειωθούμε μέσα στην καρδιά μας και να γειωθούμε εκεί. Εδώ δεν χωράνε εγωισμοί. Δεν χωράνε ανταγωνισμοί. Δεν χωράει το θέλω να ζήσω κάτι για να έχω να κουβεντιάσω αύριο με τις φιλενάδες μου. Ή για να ανεβάσω κάτι στο Facebook, κάτι στο Instagram, για να έχω κάτι να πω, για να διαφημίσω τον εαυτό μου. Η προϋπόθεση για να λάβουμε την καθοδήγηση του συλλογικού ασυνείδητου είναι γιώνομαι στην καρδιά μου. Προσγειώνομαι στην καρδιά μου. Και με διάθεση καλοσύνης προς εμένα και προς όλη την ανθρωπότητα. Τώρα ζητώ καθοδήγηση και προστασία. Θέλω λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα νούμερο 20, να βρεθείς με αυτή την άσκηση κάθε μέρα. Έτσι όπως την περιγράψαμε σήμερα, που είναι ουσιαστικά ένα είδος μίνι διαλογισμού, ενός μικρού διαλογισμού, αλλά θέλω να μείνει σε αυτό. Και θα προτιμούσα να είναι κάποια ώρα που θα κάνεις αυτή την άσκηση, κάποια ώρα που να είσαι μόνη σου, μόνος σου, ήρεμη, ήρεμος, χαλαρή, χαλαρός. Να μην είναι μια άσκηση που θα την κάνεις έξω στον δρόμο ή κατά τη διάρκεια που πηγαίνεις για τις δουλειές σου ή που πηγαίνεις στη δουλειά σου. Και εδώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθείς σε αυτή τη σιωπή, όσο μπορείς και στην εξωτερική σιωπή, δηλαδή απομακρυσμένη, απομακρυσμένος από θορύβους, αλλά να βρεθείς σε αυτή την εσωτερική σιωπή και να επιτρέψεις μέσα σε αυτή τη σιωπή, με αυτή τη σιωπή, να επιτρέψεις τα μηνύματα να αναδυθούν. Δεν θα είναι όλα μηνύματα σοφίας αυτά που θα ακούσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι για αρκετούς μήνες πιθανότατα αυτής της εξάσκησης θα είναι η φλεαρία του νου. Θα είναι σκόρπιες σκέψεις. Μέχρι να νιώσεις ότι κάποια από αυτή τη σκέψη, κάποια από αυτές όλες τις σκέψεις που θα αναδυθούν, κάποια από όλες αυτές, θα είναι... Ναι, αυτό είναι. Θα το καταλάβεις, θα το νιώσεις, θα είναι ένα όμορφο, ανάλαφρο αλλά και αγιωμένο συνέστημα σιγουριάς ότι τώρα ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η φωνή της εσωτερικής μου σοφίας, αυτή είναι η διέστηση, αυτό είναι το μήνυμα της καθοδήγησης που περίμενα να ακούσω. Γι' αυτό θα ήθελα να βρεθείς από τώρα, σε προετοιμάζω για κάποιες παγίδες που μπορεί να βρεις στο δρόμο, σε μια θέση διάκρισης, να διακρίνεις ποιες είναι οι πραγματικά σκέψεις καθοδήγησης, οι πραγματικές σκέψεις καθοδήγησης, μηνύματα καθοδήγησης και ποια πράγματα που εσύ μπορεί να τα ονομάσεις μηνύματα στην αρχή, στην πραγματικότητα όμως να είναι η φλιαρία του νου. Και αφού λάβεις είτε τα μηνύματα καθοδήγησης είτε και τη φλιαρία του νου, γιατί στην αρχή θα είναι η φλιαρία νου, ευχαρίστησε για τις όποιες σκέψεις, για τα όποια μηνύματα, και κλείσε την άσκησή σου έτσι, με ένα ευχαριστώ και με μία υπόκληση. Καλή επιτυχία!